Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είναι σήμερα 16 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα. Ξαναγυρνάμε στην κανονική ροή των εκπομπών. Είχαμε μία επανάληψη λόγω των ημερών του Πάσχα. Μία επανάληψη που θα θέλαμε πολύ να αποφύγουμε εδώ σαν την, διότι οι εξελίξεις τρέχουν, αλλά για λόγους που καταλαβαίνετε δεν γινόταν αλλιώς. Σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, έναν καλεσμένο που και πέρσι μας έκανε την τιμή να είναι στην διαδικτυακή μας παρέα. Και φέτος, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα υπερνικήσουμε τα εμπόδια της απόστασης. Και θα υποδεχθούμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Κιτσίκη, καθηγητή γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Οτάβας και έναν από τους πιο φωτισμένους διεθνολόγους, Έλληνες διεθνολόγους. Κύριε Κιτσίκη, γεια σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Και εγώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου, και Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να είστε καλά. Λόγω του Skype θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος στις ερωτήσεις για να μπορείτε να αναπτύξετε εσείς μετά τη θεωρία σας. Και θέλω να ξεκινήσω από τη Συρία, που μονοπολεί το ενδιαφέρον της γεωπολιτικής κακέρας τον τελευταίο καιρό. Κύριε Κιτσίκη, εμείς που ξέρουμε ότι ο Άσαντ έχει χημικά, πρώτον, και δεύτερον, αν ξέραμε πράγματι ότι ο Άσαντ έχει χημικά, θα ρίχναμε 100 πυράβλους κρούζ, έχοντας αφήσει τη Ρωσία να τον ενημερώσει πριν? Μήπως δηλαδή λίγο αυτή η επιχείρηση κάπου είναι περισσότερο για λόγους προπαγάνδας και όχι για λόγους ουσίας? Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά εσείς οι δημοσιογράφοι ευθύνεστε, διότι μόλις το ψεύδος, διότι πρόκειται 100% περί ψεύδους, όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκαν από το καθεστώς Ασάντ αυτή τη φορά τα χημικά, αλλά και οι φωτογραφίες που παρουσιάσατε οι δημοσιογράφοι είναι fake. Είναι ψεύτικα, είναι παλαιές εικόνες, παλαιά πλάνα, δεν είναι σημερινά πλάνα. Λοιπόν, και εσείς μόλις το αφεντικό από τη Δύση, διότι αν είχαν τα πλάνα αυτά από το Πακιστάν ή το Μπαγκλαντές, δεν θα τα έχετε πάρει υπόψη σας. Επειδή όμως το αφεντικό σας όμως, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημερώσεως της Δύσης σας τα στείλαν αμέσως, είπατε πω τι γίνεται, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τα λοιπά. Ντροπή σας, ντροπή στους δημοσιογράφους. Λοιπόν, σας απαντώ ότι τελείως αποδεδειγμένα δεν υπήρχαν καν χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και δεύτερον, είναι τελείως τρελό όταν ο Ασάντ έχει κερδίσει τον πόλεμο, δηλαδή αφού ήταν ήδη τελειωμένη υπόθεση, να χρησιμοποιήσει χημικά. Δηλαδή και το μικρό παιδί θα σου απαντήσει, είναι τελείως βλακώδες αυτό που λέτε. Ναι, και πάλι όμως μετά, κύριε Κιτσίκη, εγώ δέχομαι αυτό που λέτε και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα κολακευτικά σχόλια προς τους συναδέλφους μου. Φαντάζομαι δεν εννοούσατε εμένα. Εννοείται. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο λοιπόν. Έστω ότι υπάρχει αυτό που και εγώ προσωπικά το ασπάζω με αυτό που λέτε. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα χτύπημα στη Συρία εντυπωσιασμού, θέλουμε να ταρακουνήσουμε το καθεστώς του Άσαντ. Ο τρόπος που επιλέγουμε είναι ο ενδεδειγμένος, δηλαδή μήπως και εκεί κάνουμε μια συνωμοσία που δεν μπορούμε να την ολοκληρώσουμε? Λέμε στη Δύση ότι έχει χημικά, αλλά μετά το χτύπημα το στρατιωτικό δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε από μια έτσι συγχρονισμένη κίνηση Αμερικανών, Γάλλων και Βρετανών. Ή κάνω λάθος? Απολύτως δίκιο έχετε. Πρώτον, μετά το χτύπημα η εικόνα του Ασάντ έχει τελείως αναβαθμιστεί. Τώρα μάλιστα στα ΜΜΕ τα ξένα παρουσιάζουν τον πρόεδρο Ασάντ, τη γυναίκα του πρόεδρου Ασάντ. Έχει γίνει πλέον ρομάντζο. Δηλαδή δεν υπήρχε καλύτερη διαφήμιση με αυτό που έγινε, διότι εννοείται ότι τα δυτικά πλήγματα ήταν πλήρης αποτυχία, συνεπώς διπλά κερδισμένος ο Ασάντ. Δεύτερο πράγμα, έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ήθελε να χτυπήσει. Ήταν ακριβώς αυτό που είχε γίνει με τη Βόρεια Κορέα, όπου αλληλοβριζόντουσαν οι δύο ηγέτες, ο Κιμ Ιονγκ Ουν και ο Αμερικανός πρόεδρος, αστειευόμενοι. Πρώτον, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν ήταν αστείες. Λοιπόν, ο κύριος Πύραυλος και κάτι τέτοιες βλακίες. Λοιπόν, το ίδιο έγινε με τον Ασάντ. Δεν ήθελε. Αλλά τι γίνεται με τον Τράμβιο, και θα σας παρακαλέσω να επιμείνω στην έκφραση, γράφω και ομιλώ και λέω Τράμβιο, διότι είναι φιλέλλην και είναι σαν να πούμε τον, και δεν υπερβάλλω, αλλά πολιτικά
τον Λόρδο Βίρονα. Δεν το θυμάμαι από πέρσι. Το θυμάμαι, λοιπόν, το θυμάμαι από πέρσι που το λέγατε, κύριε Κιτσίκη, αυτό. Τι είπατε? Το θυμάμαι, λέω, από πέρσι που όλοι βιάστηκαν να τον κατηγορήσουν και εσείς λέγατε πραγματικά ότι έχει ένα φιλελληνισμό μέσα του. Δεν ξέρω αν αποδεικνύεται στην πράξη όσο πρέπει, αλλά καταλαβαίνω ότι από άλλους προέδρους σίγουρα είναι πιο κοντά σε εμάς. Έτσι βλέπω. Ναι, διότι το συμφέρον του είναι, διότι ναι. Η πολιτική πάντα δεν είναι της καρδιάς, όπως λέει και ο Ερντοάν, είναι το συμφέρον. Λοιπόν, το συμφέρον είναι φιλελληνικό προς το παρόν. Προς το παρόν. Επειδή όμως βάλετε από παντού, δεν υπάρχει προηγούμενο προέδρου που να τόσο να τον μισεί η αντιπολίτευσή του που θέλει να τον δολοφονήσει. Είδατε το τελευταίο, το σημερινό, του αρχηγού, του πρώην αρχηγού του FBI, του James Comey. Comey. Ο James Comey έχει βγάλει ένα βιβλίο. Τι λέει στο βιβλίο αυτό? Όχι μόνο είναι κατά του τραμβείου, αλλά λέει ότι είναι, λέει, αρχηγός μαφίας. Ή κάτι απίστευτο να λες για τον πρόεδρό σου να λες αυτό το πράγμα. Στο κάτω-κάτω δεν του έκανε και τίποτα. Τον έκανε, αυτός τον έκανε, τον έβαλε στη θέση αυτή και μετά τον απέλησε. Λοιπόν, υπάρχει, πρέπει να καταλάβουμε, και μιλάω σε ιδεολογικό επίπεδο. Τα γεγονότα τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι και μακάρι να τα λέτε σωστά. Εγώ δεν ασχολούμαι με την καθημερινότητα των γεγονότων, ασχολούμαι σε άλλο επίπεδο, το επίπεδο το ιδεολογικό. Ποιο είναι αυτό το ιδεολογικό επίπεδο? Σήμερα έχουμε ένα παγκόσμιο, και λέω παγκόσμιο, πλανητικό, εσωτερικό πόλεμο, ενδοκαπιταλιστικό, μεταξύ από τη μια πλευρά τους σοσιαλδημοκράτες, αυτό το απίθανο ιδεολογικό συνονθήλευμα, το οποίο πάει πίσω στο 1890, παρακαλώ, όταν ο Μπέρνστάιν που ήταν κομμουνιστής, γιατί ήταν κομμουνιστές, δεν λεγόντουσαν κομμουνιστές τότε, σοσιαλδημοκράτες, κομμουνιστές, δηλαδή ήταν σοσιαλιστές, υπέρ, ναι, εντάξει, της επαναστάσεως, της βιαίας καταστολής του καπιταλισμού. Και ήρθε αυτός ο Μπέρνστάιν, οπότε πριν από 120 χρόνια. Και τι μας λέει? Α, λέει, μπορούμε, λέει, να αλλάξουμε το σύστημα, να ρίξουμε τον καπιταλισμό με μεταρρυθμίσεις, χωρίς βία. Πώς είναι δυνατόν χωρίς βία? Φυσικά και είναι πόλεμος ταξικός. Λοιπόν, από τότε λοιπόν ξεγλίστρησε η σοσιαλδημοκρατία και έγινε το ιδεολογικό στήριγμα των τραπεζών. Των παγκοσμίων τραπεζών. Δηλαδή στην Ελλάδα, με συγχωρείτε, αυτός που μας αντιπροσωπεύει ο τραπεζίσκος είναι ο Στουρνάρας. Λοιπόν, σκεφτείτε Στουρνάρα. Σοσιαλδημοκράτη Στουρνάρα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν μισούν την άλλη πλευρά, τον άλλο καπιταλισμό. Τον καπιταλισμό τον παραγωγικό. Δηλαδή τον καπιταλισμό των builders. Αυτοί οι οποίοι επιχειρηματίες μεν, αλλά οι οποίοι παράγουν, δεν απλώς δανείζουν χρήματα και κερδίζουν από χρήματα. Λοιπόν, και αυτοί μισούν τους τραπεζίτες, διότι επανειλημμένως ζητούν δάνεια και έχουν, όπως ο ίδιος ο Τράμπιος, κάποια 10 φορές σχεδόν, τον είχαν βουλιάξει και επανήλθε. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν... Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Χρησιμοποιούν κράτη, χρησιμοποιούν έθνη σε αυτόν τον παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, μπορούμε να τα προσωποποιήσουμε... Λάθος η λέξη. Μπορούμε να τα οπτικοποιήσουμε στο μυαλό μας ότι ένα κράτος εκπροσωπεί τη μία πλευρά και κάποιο κράτος την άλλη, ή είναι ανακατεμένο και εκεί το σύστημα? Βεβαίως. Μέχρι που να έρθει ο Τράμπιος στην εξουσία, αυτοί που αντιπροσώπευαν την τραπεζική, τους τραπεζίτες, αυτή την πλευρά, ήταν ο Κλίντον, η οικογένεια Κλίντον και ο Ομπάμα. Και ήρθε η άλλη πλευρά με τον Τράμπιο. Τώρα, ποια είναι η χώρα, το κράτος, δυστυχώς, και σας λέω που είμαι μαουικός και έχω μία ζωή ειδικευθεί στην Κίνα. Ναι. Ο συνολόγος. Λοιπόν,
Δυστυχώς η Κίνα είναι σήμερα που έχει πάρει τη θέση της Αμερικής ως την κυρία δύναμη που υποστηρίζει το τραπεζικό διεθνές σύστημα. Διότι είναι η πιο δυνατή, έτσι είναι πάντα, όταν είσαι, φτάνεις στην πρώτη θέση, λες στους άλλους ότι να μην προστατεύεσαι, όχι προστατευτισμό και τα λοιπά, διότι εγώ μπορώ με ανοιχτές πύλες να σας κατακτήσω. Λοιπόν, είναι η Κίνα σήμερα, δυστυχώς. Και γι' αυτό η Κίνα πρέπει να, για δύο λόγους πρέπει να ιτηθεί η Κίνα. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός που σας λέω. Ο δεύτερος, διότι είναι τεράστιος πολιτισμός. Είναι ο μόνος αντίπαλος ιδεολογικά, όχι ιδεολογικά μάλλον, πολιτισμικά του ελληνικού πολιτισμού. Διότι όταν μιλάμε για ελληνικό πολιτισμό δεν μιλάμε φυσικά για το κρατήδιό μας, μιλάμε παγκοσμίως ο ελληνισμός. Και για το δυτικό πολιτισμό ουσιαστικά. Του ελληνισμού. Ναι, για το δυτικό πολιτισμό λέτε εσείς ουσιαστικά. Μπράβο, που λοιπόν, από Γκρέκο-Ρώμαν έγινε όταν δυτικό. Λέμε, προσέξτε, όταν λέμε δυτικό πολιτισμό, είχε πει ο Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, που άλλωστε ήμουνα δικός του άνθρωπος και εργάστηκα δίπλα του ως πολύ στενός φίλος, όχι απλός σύμβουλος, σύμβουλος είναι σε πληρών, λέει, φυσικά όχι, αλλά κολλητός που λένε. Λοιπόν, ο Καραμαλής είχε πει το καταπληκτικό και ψευδές «ανήκομεν στην Δύση». Όχι κύριε, δεν ανήκομεν στην Δύση. Η Δύση ανήκει στην Ελλάδα. Εμείς είναι το παιδί μας αυτό, η Δύση, αλλά απλώς κάναμε ένα κουτσό παιδί. Δηλαδή έχουν πολλά παιδιά στον πλανήτη. Το πιο αποτυχημένο είναι το δυτικό, το οποίο τα κατάλαβε όλα στραβά. Δεν πειράζει, το αγαπάμε, διότι είναι παιδί μας και αυτό, έστω και κουτσό. Λοιπόν, η Δύση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη πρώτον, είμαστε ο ελληνισμός. Είμαστε στην ενδιάμεση περιοχή, το κέντρο του κόσμου. Θα γίνει άλλωστε και ο Αρμαγεδόνας. Ο τελευταίος πόλεμος, ο πλανητικός, το βλέπουμε ήδη. Εκεί γίνεται, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα γίνει στην Κίνα, δεν θα γίνει ούτε στον Ειρηνικό, ούτε στον Ατλαντικό. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, εμείς ως κέντρο της ενδιάμεσης περιοχής και του πλανητικού ελληνισμού, λέμε ναι στη Δύση, ναι ο τράμβιος σήμερα είναι δικός μας, είναι σύμμαχός μας, κατά δυστυχώς της Κίνας, διότι εάν κερδίσει η Κίνα, τότε είναι, δεν είναι υπέρ ημών, διότι θα είναι ή ελληνισμός ή Κίνα. Και τι ήταν το αποτέλεσμα τώρα, αυτό ο βομβαρδισμός, είναι ότι η Κίνα αμέσως, πολύ σωστά είπε, παραβιάστηκε το διεθνές δίκαιο. Ότι με ποιο δικαίωμα αυτή η Δύση, μην ξεχνάμε ότι είναι η μεγαλύτερη εγκληματία της ιστορίας. Δεν υπάρχει περισσότερο. Το τι έχουν κάνει, στις απικίες, πώς κατέστρεψαν όλο τον πλανήτη, Ινδία, Αφρική κτλ. Όχι μόνο αυτό, και τους Αμερινδιάνους, τους εξολόθρεψαν κτλ. Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι εγκληματίες από τους δυτικούς. Και τολμάνε αυτοί και μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε η Κίνα λέει, για καθίστε, τι μας λέτε εσείς. Εσείς θα υποστηρίξετε τα ανθρώπινα δικαιώματα που τα παραβιάζετε κάθε μέρα. Συνεπώς, εγώ συνεχίζω και υποστηρίζω τη Ρωσία. Υποστηρίζω το Ιράν. Υποστηρίζω την ενδιάμεση περιοχή εναντίον σας. Οπότε την έπαθε η Αμερική πάλι. Διότι είναι απλό το αποτέλεσμα. Είτε η Κίνα θα απομονωθεί, οπότε θα κερδίσει η Αμερική, η Δύση, είτε αντιθέτως η Κίνα θα παραμείνει σύμμαχος της ενδιάμεσης περιοχής, δηλαδή και σύμμαχος και του Ιράν και της Ρωσίας και της Τουρκίας και του Λιβάνου και της Συρίας και συνεπώς και της Ελλάδος, διότι εκεί αν συνεχιστεί, διότι εμείς δεν θα μείνουμε μόνοι και έρημοι, και τα Βαλκάνια, όλοι θα συσπηρωθούν όπως είναι ήδη γύρω από τη Ρωσία και την Κίνα, και φυσικά η Κίνα θα χάσει το, ή μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χάσουν τον πόλεμο. Κύριε Οπότε, καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο Τράμβιος γι' αυτό. Ακούστε με ο λίγο. Ο Τράμβιος ξέρει τι κάνει. Εγώ σας λέω, είναι μεγαλοφυής ηγέτης.
Κύριε Κιτσίκη, οι εχθροί του οι οποίοι σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική προτιμούν να καταστρέψουν τη χώρα τους και το σύστημά τους για να δολοφονήσουν τον Τράμπιο. Βοηθήστε με λίγο, γιατί το Skype δεν μας βοηθάει. Θέλω να σας βάλω δύο θέματα. Ακούω πολύ προσεκτικά αυτά που λέτε και να μου τα απαντάτε έτσι με το νύστρο που σας διακρίνει. Το πρώτο θέλω να ξέρω αν ο πόλεμος αυτός ο τρίτος παγκόσμιος που προβλέπετε ή ο Αρμαγεδόν όπως τον ονομάσετε μπορεί να γίνει με επίκεντρο τη Συρία ή με αφορμή τη Συρία. Ένα αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να μάθω από εσάς είναι αν τα γεγονότα του τελευταίου έτους έχουν αλλάξει την άποψή σας σε σχέση με την υποτιθέμενη φιλία ή συνεργασία μας με την Τουρκία. Αυτό το οποίο δεν το κάνω από έπαρση, ποτέ, μα ποτέ σε όλη μου τη ζωή δεν έχω αλλάξει θέση. Έχω μία έμμονη ιδέα, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν, πρώτον, η Συρία, ναι βεβαίως, είναι το powder keg, το βλέπεις, είναι φυσικό, ότι από εκεί θα επεκταθεί στον πλανητικό πόλεμο, που είναι ήδη από το 1999, όπως ξέρετε, τα έχω πει 24 Μαρτίου του 1999. Μα είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα, κύριε καθηγητά, είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα για το ένα κράτος σαν τη Συρία. Εντάξει, εγώ να δεχτώ και την πρόσβαση στη θάλασσα και τα πετρέλαια και το αέριο. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα για να μας οδηγήσουν σε ένα πόλεμο ή απλώς εδώ έχουμε ηγέτες που παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι και θα τους φύγει κάποια στιγμή το παιχνίδι από τα χέρια. Κοιτάξτε, αυτό που λείπει σήμερα, γι' αυτό φαίνεται το χάος, είναι ένα χάος. Δεν δίνουμε σημασία στον ήρωα, δεν δίνουμε σημασία στον μεγαλοφύη άντρα. Κοιτάξτε, εμείς οι κομμουνιστές, διότι εγώ παραμένω κομμουνιστής όσο και να... Μαοϊκός, ναι. Λοιπόν... δίνω μεγάλη σημασία όχι στο λαό, όπως λένε, ο λαός αποφασίζει και η ιστορία είναι ο ήρωας. Λοιπόν, έχουμε μία μετριότητα καταπληκτική σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, διότι φυσικά οι νέοι δεν είναι ηγέτης παρά προς το Θεού. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει, ο μόνος ηγέτης που ανεφανίστη στη Δύση είναι ο Τράμπιος, φυσικά ο Πούτιν, φυσικά ο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Λοιπόν, αλλά στην Ευρώπη κανένας. Λοιπόν, αυτό το σκάκι που παίζεται, το παγκόσμιο σκάκι στη Συρία, που φαίνεται τελείως τρελό, δεν μπορείς να το καταλάβεις, είναι ένα χάος. Συγκρούονται τα συμφέροντα κτλ. Είναι διότι δεν υπάρχουν ηγέτες. Το παιχνίδι το έχει ήδη κερδίσει ο Πούτιν, διότι ο Πούτιν είναι μεγαλοφυής κακιστής. Και μόνο άμα ξέρετε σκάκι μπορείτε να καταλάβετε γιατί ο Πούτιν έδωσε την εντύπωση ότι ενέδωσε τώρα. Θα μπορούσε να απαντήσει αμέσως, να χτυπήσει κι αυτός όπως είχε. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Γιατί, διότι ξέρει σκάκι. Λέει άστον να μπει στην παγίδα. Άστον. Εντάξει, μου φαγε ένα στρατιωτάκι. Και τι έγινε. Εγώ ετοιμάζω την αντεπίθεση. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε πολύ χαμηλό πολιτικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Κολλάμε στο γεγονός, στην πληροφορία μόνο. Δεν βλέπουμε συλλογικά. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση πρώτη. Τώρα, εάν έχω αλλάξει ως προς την Τουρκία. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί το ελληνικό πρόβλημα εφόσον δεν εννοήσουμε ότι κάναμε ένα τεράστιο λάθος, όχι εμείς, οι δυτικοί μας έριξαν στην παγίδα, να φτιάξουμε αυτό το κρατήδιο το 1821, όσο και να φαίνεται εξωφρενικό, διότι έχουμε μείνει στα βιβλία του Δημοτικού με κολοκοτρώνιδες κτλ. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό το 25 Μαρτίου ήταν έργο των δυτικών, της φιλικής εταιρείας. Ας σας πω και τη μασονία αν θέλετε που τόσο πολύ και τα λοιπά την απεχθανόμαστε. Λοιπόν, και για να καταστρέψουν αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και αυτή συνεχίζεται σήμερα η κατάτμιση του χώρου. Και θα τελειώσουμε με ένα κομματάκι, δεν θα υπάρχει ούτε αυτή η Ελλάδα. Διότι το σχέδιο είναι όλη η Ελλάδα και όλη η Τουρκία και όλα τα Βαλκάνια να
φτιαχτούν νέες, παραδείγματος χάρη. Δεν καταλαβαίνετε ότι τώρα πάνε να αποσχίσουν τη Βόρειο Ελλάδα όπως έγινε, όπως γίνεται στην Ιταλία με τη Λέγκα του Βορρά. Δηλαδή που ακούγονται ήδη φωνές για τη Βόρειο Ελλάδα, ότι άλλο η Βόρειο Ελλάδα, άλλο η Θεσσαλονίκη και άλλο η Αθήνα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Άσε τι γίνεται στην Αλβανία. Ο δε Καμένος, εξυπνώκιας ο Καμένος, μπράβο του, παίζει το δικό του παιχνίδι και είπε ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να γίνει συμφωνία για τα Σκόπια. Οπότε εγώ έχω ευκολία να λέω ότι δεν δέχομαι κανένα συμβιβασμό, αφού δεν πρόκειται να γίνει. Και πράγματι δεν το είδατε αυτό. Ότι ο Ζάεφ είπε δεν δέχομαι τη λύση που με προτείνει ο Τσίπρας. Κύριε καθηγητά, το ένα αυτό. Μισό λεπτό, συγγνώμη, συγγνώμη. Ένα δευτερόλεπτο. Που δεν καταλαβαίνω. Το Αιγαίο δεν λύνεται με τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό ήταν προσωρινό. Διότι πηγαίνετε εσείς, όπως πάω εγώ κάθε χρόνο, στην Τουρκία και πάτε στην άλλη πλευρά. Και πάτε και είσαστε πάνω στις ακτές. Λοιπόν, και βλέπετε απέναντι. Και τι λένε οι Τούρκοι. Μα μας έχουν αποκλείσει, λέει οι Έλληνες. Δεν έχουν κανένα νησάκι. Είμαστε σαν σε φυλακή. Δηλαδή έχουμε, υποτίθεται, ένα παράθυρο προς τη θάλασσα. Αλλά τα σύνορα είναι πάνω στον τοίχο μας. Αυτό δεν πάνε να λέτε 10 φορές ότι οι συνθήκες έτσι είναι. Και πράγματι έτσι είναι, εμείς τα πήραμε όλα, αλλά ψυχολογικά ο Τούρκος δεν το δέχεται. Σου λέει, εγώ ασφιχτιώ, είναι σαν να παίρνεις κάποιον στο λαιμό και να τον ασφιχτιάς. Σου λέει, δεν πάνε να λένε οι συνθήκες ό,τι θέλουν, εγώ θέλω νησιά. Και τι εννοούμε, θέλω να έχω κήπο μπροστά μου, να βλέπω. Λοιπόν, ποια είναι η λύση για μας. Η λύση δεν είναι να τους δώσουμε μερικά νησιά. Η λύση είναι να βρεθούμε σε μία συμφωνία όπου οι δύο όχθες του Αιγαίου να ενωθούν. Το έχω πει χίλιες φορές, αυτό δεν θέλω να το επαναλάβω. Το ξέρω και το έχετε γράψει κιόλας. Επειδή όμως αυτό δεν είναι τώρα κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Σε ένα λάθος, τραπέζι. Μεγάλο λάθος, με συγχωρείτε. Αφήστε με να σας ρωτήσω. Μία γενεά ανθρώπων οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να αναλύσουν σωστά την κατάσταση, δεν έχουν ηγέτες δε, λέμε αυτό το πράγμα, ότι ναι, λέει ωραία, λέει ουτοπία. Δεν λέω καν ουτοπία, συγγνώμη κύριε καθηγητά. Αν μου δώσετε εμένα την ηγεσία, με συγχωρείτε. Δεν λέω καν ουτοπία εγώ. Δεν μπορεί να μου έχουν ρίξει ένα αεροπλάνο, κύριε καθηγητά. Δεν μπορεί να έχουν ρίξει ένα αεροπλάνο την περασμένη εβδομάδα να είναι προκλητική καθημερινά. Εγώ δεν λέω καν ουτοπία. Αν με ρωτάτε εμένα, λέω ότι δεν πρόκειται ποτέ να το δεχτώ και να γίνει. Εγώ προσωπικά, σαν Ηλίας Παπα-Νικολάου, με την μικρή δύναμη που έχω. Δεν λέω καν ουτοπία. Λέω για εσάς που λέτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δηλαδή θα αφήσουμε πίσω μας την τουρκική προκλητικότητα και θα πούμε αυτό το κάνουμε χ για να προχωρήσουμε μαζί. Θέλετε να συνεχίσουμε έτσι τότε, να έχουμε όχι ένα αεροπλάνο, αλλά ένα αεροπλάνο κάθε μέρα να πέφτει. Όχι, και δεν υπάρχει λύση, εάν νομίζετε ότι μπορεί να βρείτε λύση με πόλεμο, ωραία. Να το κάνουμε με πόλεμο. Όχι, δεν λέω αυτό. Και να πες ότι κάνουμε τον πόλεμο και κερδίζουμε τον πόλεμο. Για πόσο καιρό. Το κερδίσαμε το 19 και μας έδιωσαν το 22. Λοιπόν, εάν νομίζετε ότι μόνο με πόλεμο μπορούμε να βρούμε τη λύση, εντάξει, να προχωρήσουμε. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό που λέτε, πέφτει το αεροπλάνο, θα πέφτει κάθε μέρα αεροπλάνο. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή. Και με αυτόν που μου ρίχνει το αεροπλάνο ή το προκαλεί να πέσει, εγώ θα πάρω τον κάνω φίλο, να του δώσω το χέρι και να του πω μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Είναι λογική αυτή. Θέλετε συστηματικά. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι συστηματικά. Δεν δίνω έχετε το χέρι αυτό, δεν μπορώ να πω. Στον εχθρό μου. Εντάξει, μην δώσετε το χέρι να δούμε. Σήμερα απλώς θυμηθείτε αυτό, σας το έχω πει χίλιες φορές, ότι το 1923 ήμασταν 7 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι ήταν 11 εκατομμύρια. Σήμερα είμαστε 11 εκατομμύρια και η Τουρκία είναι 85 εκατομμύρια. Λοιπόν, τι θέλετε, αφού είμαστε ανίκανοι να κάνουμε, έχουμε ξεπέσει τελείως. Είμαστε σε θέση. Ωραία. Και εγώ μισώ τον αντίπαλο, διότι είναι αδικία. Λοιπόν, έτσι θα λύσουμε το πράγμα.
Δεν ξέρετε από σκάκι. Δεν ξέρετε ότι οι σχέσεις είναι σχέσεις δυνάμεων και όχι αισθηματικά. Κύριε καθηγητά, εγώ είμαι εδώ για να ρωτάω και κακώς είπα και την προσωπική μου άποψη. Δεν ήταν σωστό. Να πω όμως κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση μια συνδιαχείριση στην ΑΟΖ ή η συνδιαχείριση, όσο είναι λάθος η λέξη, τέλος πάντων, ένα μοίρασμα στην ΑΟΖ να είναι η απαρχή αυτού που εσείς ονομάζετε Ελληνοτουρκική Ένωση, Ελληνοτουρκική Ομοσπονδία? Η αρχή βεβαίως, δηλαδή, αν όχι γινόταν μοίρασμα, κάτι τέτοιο. Είπατε μοίρασμα. Όχι, ναι. Μοίρασμα είναι. Υπάρχει ήδη το μοίρασμα. Απλώς θα μεταφέρουμε τα σύνορα, να πούμε. Δεν είναι μοίρασμα. Είναι joint venture. Είναι να έχουμε επένδυση μαζί. Κοινοπολιτεία. Αυτό. Αν μοίρασμα, ευχαριστώ πολύ, δεν μπορεί να τελειώσει. Έχετε δίκιο. Θα ήταν η αρχή αυτή, δηλαδή. Η αρχή θα μπορούσε να γίνει από την κοινή εκμετάλλευση της ΑΟΖ. Μπορεί να αρχίσουμε από εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που δυστυχώς ποιος θέλει, δεν προχωρώ, έχω τη γνώμη μου. Η Κύπρος θα έπρεπε. Εκεί τα κάναμε θάλασσα εξ αρχής. Λοιπόν, και διαιρέσαμε την Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να αρχίσουμε. Αυτές οι δύο κοινότητες, τέλος πάντων, να βρούνε μια λύση. Από εκεί αρχίζει το joint venture. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αφήστε τα πέτα. Διότι εάν λύσουμε το Κυπριακό, λύνουμε και την ΑΟΣ. Διότι, να σας πω κάτι, λένε και οι Τουρκοκύπροι, λένε από τη στιγμή που εμείς έχουμε ένα κομμάτι της Κύπρου, σας αρέσει, σας αρέσει, δεν το έχουμε το κομμάτι. Το πήραμε τη βία, εντάξει, το έχουμε. Πρέπει να έχουμε και ένα κομμάτι των πετρελαίων. Γιατί να τα έχετε εσείς όλα? Ναι, αυτή έτσι είναι λένε η λογική του. Λοιπόν, εγώ είπα πάντα πρέπει να λυθεί πρώτα το Κυπριακό. Και αν κοιτάξετε την ιστορία του Κυπριακού, είναι καταστροφή από τη δική μας πλευρά. Μας είπανε εξ αρχής οι Άγγλοι, περιμένετε ρε παιδιά, μην βιάζεστε. Ούτως ή άλλως εμείς καταραίουμε. Δώσαμε ανεξαρτησία στην Ινδία, δώσαμε ανεξαρτησία σε όλες τις αποικίες. Λοιπόν, τι βιαστήκατε με τον Παπάγο το 1955 να μας κάνετε πόλεμο? Ορίστε το απάντηση. Βιερή και βασιλεύει η Αγγλία. Είναι γνωστό, όχι επειδή είναι κακιά η Αγγλία. Έτσι, κάθε μεγάλη δύναμη σε αυτό κάνει. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μακάρι να μπορούσα να σας είχα περισσότερη ώρα, αλλά το Skype είναι πρόβλημα, όπως και να έχει. Θέλω την πρόβλεψή σας από την τεράστια εμπειρία σας για το πολιτικό τέλος, δεν θέλω να πω βιολογικό, δεν με νοιάζει κιόλας, του Ερντογάν. Πιστεύετε ότι το πολιτικό τέλος του Ερντογάν είναι κοντά ή είναι μακριά και κάνει πολλούς εχθρούς και λιγούς φίλους και θα τον βρει μπροστά του, ή είναι ένας δυνατός παίκτης και θα τον τρώμε για πολλά χρόνια ακόμα, θα τον έχουμε μπροστά μας, είτε σαν φίλο, είτε σαν σύμμαχο, είτε σαν εχθρό, ο καθένας το ορίζει όπως θέλει? Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Διότι ένα είναι σίγουρο, ότι η Αμερική τον εχθρεύεται, θέλει το κεφάλι του, διότι απέτυχε το 2016 και τώρα ταύρος μερώμενος, είμαστε στην αρένα, συνεχίζουμε ο ταυρομάγος και το τσιμπάει να τον σκοτώσει τον ταύρο, και επειδή έχει τρελαθεί ο ταύρος, λοιπόν, και δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Συνεπώς τι να κάνουμε τώρα? Προσπαθούμε, και το θέμα δεν είναι ο Ερντογάν. Απέδειξε ότι είναι μεγάλος από τη στιγμή που τον τρύπησε στο 2016. Όταν είδε το θάνατο μπροστά του, άλλαξε τελείως. Δεν τον συμμαζεύεις με τίποτα. Σου λέει δεν έχω να χάσω και τίποτα. Το πολύ πολύ να με δολοφονήσουν για τα καλά. Συνεπώς, αυτό το bras de fer που γίνεται τώρα, δεν υπάρχει εμβολία ότι ο Τράμπιος και γενικά η Δύση, αλλά ο Τράμπιος αυτός έχει σημασία, θέλει να δολοφονήσει, θέλει να εξοντός βγάλει από τη μέση τον Ερντογάν. Αλλά από την άλλη μεριά σου λέει να τον βγάλω από τη μέση. Μα η Τουρκία είναι μεγάλη δύναμη. Τι θα κάνω, θα μείνει ένα κενό, ποιον θα βρω να αντικαταστήσω? Σας είπα τότε και το σωστά, ότι ήταν η Αξενέρ, η Μεράλ Αξενέρ, την είχαν οι Αμερικανοί, την είχαν επιλέξει, έφτιαξε δικό της κόμμα, είναι σε θέση σήμερα ο δε σήμερα ο Φετουλά Γκιουλέν, έχει αχρηστευτεί τώρα, δεν μπορείς να τον φέρεις πίσω εύκολα. Έχει τώρα, καεί, έχει καεί, ναι. Πάει ο αυτός. Συνεπώς η Αξενέρ αστόχησε, ο Γκιουλέν αστόχησε, εντάξει, να τον ρίξουμε τον. Με ποιον θα τον αντικαταστήσει? Είναι ένα δίλημα μεγάλο.
χρειαζόμαστε έναν Αλέξανδρο να κόψει το γόρδιο δεσμό. Ας αφήσουμε αυτές τις συζητήσεις. Ωραίο ήταν, κύριε καθηγητά, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ταλαιπωρία που σας βάζουμε με ένα ακουστικό στο χέρι τόση ώρα, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς η σύνδεσή μας, να απολογηθούμε και γι' αυτό. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη, και να είσαστε εδώ πάντα αλλητός με την εναλλακτική σας ματιά να μας διαφωτίζετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια. Γεια, κύριε Βαγγελίδη. Γεια σας. Λοιπόν, πήρε τους χαιρετισμούς και η Αναστασία από τον κύριο Κιτσίκη. Είπε «Γεια, κύριο Ιαννίδου» στο τέλος, δεν ξέρω αν το άκουσε, Αναστασία. Αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα, αυτή ήταν η Leaders με τον κύριο Κιτσίκη. Πάντα εναλλακτική άποψή του, πάντα υπέρ μιας ελληνοτουρκικής φιλίας, χωρίς να αλλάζει άποψη, όπως λέει ο ίδιος. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα του επιβάλλω να αλλάξει άποψη. Θέλω κλείνοντας απλώς να υπενθυμίσω, επειδή διαβάζω όλα τα σχόλια και στο προσωπικό μου email και στο email της εκπομπής, αλλά και στο YouTube και στα άλλα μέσα, ότι η εκπομπή αυτή έχει μια απλή λαϊκή γλώσσα για να γίνεται κατανοητή α από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί στο θέμα της γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής και β από χιλιάδες ομογενείς που μας παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει να κάνει φιλοσοφημένη συζήτηση και εξειδικευμένη μαζί μου με δύσκολους όρους, να δώσω τα τηλέφωνά μου στην εκπομπή, να με παίρνει τηλέφωνο να τα λέμε. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τους επόμενους Leaders, να είστε όλοι καλά, γεια σας.